project λέμε. Το project αυτό λέγεται ότι διπορικό στο λέγομο της φύσης, της παράδοσης και της πέτρας. Ήδη στο χώρο έχουμε στήσει το κλειπτό αυτό που είναι ο χτίστης και η θεατρική ομάδα θα σας κάνει ένα performance που λέμε στην τέχνη. Μια παράσταση. Θέλω αρχικά να ευχαριστήσω όλους αυτούς που συμμετείχαν σε αυτή την προσπάθεια. Το Πολιτιστικό Σύλλογο Λεχόγου, την Εντορία και την Επιτροπή, Μαντεξιαστική Επιτροπή του Λεχόγου, το Βαγγέλη το Βλούπη, το Πρόεδρο το Βαγγέλη το Στεφανίδη, τον Θανάση τον Τσένο, τον Παύλο τον Κούλη, οι οποίοι μας φτιάξανε την Πέτρα, και το Σύλλογο των Δηλωτών που μας παραχώρησε το άλογο. Και όσου άλλου από του κατοίκου την Τζαρδίνη Τζούσα που μα βοήθησαν σε αυτή την προσπάθεια εδώ και ένα χρόνο. Το έργο ξεκίνησε με την πορεία που κάναμε, που ακολουθήσαμε το άλογο φορτωμένο με τι πέτρε, για να τι φέρουμε εδώ ακριβώ αυτό το σημείο που είναι ο Άγιος Παντελεήμων, είναι ο προστάτη των Χριστάδων και υπάρχει παράλληλα και, και ο χτίση του που περίμενε. Όχι, όχι, λίγη ησυχία να ακούτε τι θα ακούνε τα παιδιά, έχει ενδιαφέρον αυτό που θέλετε να τονίσουμε. Πίστευα ότι είμαι μη δημιουργικός. Τι άλλο μπορεί να είναι η δημιουργικότητα εκτός από το χώρο και τη ζωγραφική, και πώς θα ανακαλύψω ποια είναι η δική μου δημιουργικότητα. Η δημιουργικότητα δεν έχει καμία σχέση με κάποια συγκεκριμένη δραστηριότητα. Με τη ζωγραφική, την ποιήση, το χώρο, το τραγούδι. Δεν έχει καμία σχέση με κάτι το συγκεκριμένο. Το κάθε τι μπορεί να είναι δημιουργικό. Φέρει εσύ την ποιότητα αυτή τη δραστηριότητα. Η ίδια η δραστηριότητα δεν είναι ούτε δημιουργική ούτε μη δημιουργική. Μπορεί να ζωγραφίσει με μη δημιουργικό τρόπο. Μπορεί να τραγουδήσει με μη δημιουργικό τρόπο. Μπορεί να καθαρίσει το πάτωμα με δημιουργικό τρόπο. Μπορεί να μαγειρέψει με δημιουργικό τρόπο. Η δημιουργικότητα είναι ποιότητα που φέρει στην δραστηριότητα που έχει. Πρόκειται για μια στάση, μια εσωτερική προσέγγιση, το πώς κοιτάς τα πράγματα. Το πρώτο λοιπόν πράγμα που πρέπει να θυμάσαι, μην περιορίζεις τη δημιουργικότητα σε κάτι συγκεκριμένο. Ένας άνθρωπος είναι δημιουργικός. Και αν είναι δημιουργικός, ό,τι και αν κάνει, ακόμα και αν περπατάει, βλέπεις ότι στο περπάτημά του υπάρχει δημιουργικότητα. Ακόμα και αν κάθεται, μιλάει και δεν κάνει ύπαρξη. Η δημιουργική πράξη μεγαλώνει την ομορφιά του κόσμου, δίνει κάτι στον κόσμο. Δεν του παίρνει τίποτα ποτέ. Ο δημιουργικός άνθρωπος έρχεται στον κόσμο, μεγαλώνει την ομορφιά του κόσμου. Με ένα τραγούδι εδώ, με μια ζωγραφιά εκεί. Κάνει τον κόσμο να χορεύει καλύτερα, να απολαμβάνει καλύτερα, να αγαπά καλύτερα, να διαλογίζεται καλύτερα. Όταν θα φύγει από τον κόσμο, θα αφήσει έναν καλύτερο κόσμο πίσω του. Ίσως να μην το γνωρίζει κανένας, ίσως να το γνωρίζει κάποιος, δεν είναι εκεί το ζήτημα. Πάντως αφήνει τον κόσμο καλύτερο. Εξαιρετικά ικανοποιημένος που η ζωή του έχει κάποια ουσιαστική αξία. Αν είσαι γεμάτος αγάπης, θα δεις ότι ολόκληρο ο καθένας έχει ατομικότητα. Μη σπρώχνει τα πράγματα, παρατηρήσει πάρε τη βοήθειά σου και θα διαφυλαχτεί πολύ ενέργεια. Ακόμη και τα δέντρα είναι δημιουργικά. Η πράξη είναι δημιουργική. Εσύ είσαι άνθρωπος, η κορύφη της πλούτης της ύπαρξης. Βρίσκεσαι στην κορυφή, είσαι συνειδητός. Μην σκέφτεσαι ποτέ με λάθος πιστεύω. Και μην είσαι ποτέ προσκολλημένος σε λάθος πιστεύω. Ότι είσαι μη δημιουργικός. Ίσως να σου είπε ο πατέρας σου ότι είσαι μη δημιουργικός. Να σου είπαν οι συνάδελφοί σου ότι είσαι μη δημιουργικός. Ίσως να έψαχνε σε λάθος κατευθύνσεις. Σε κατευθύνσεις στις οποίες δεν είσαι δημιουργικός. Πρέπει όμως να υπάρχει μια κατεύθυνση στην οποία είσαι δημιουργικός. Αναζήτησε και γύρεψέ την. Και μείνε διαθέσιμος και συνέχισε να ψηλαφίζεις ώσπου να τη βρεις. Κάθε άνθρωπος έρχεται στον κόσμο τούτο με ένα συγκεκριμένο προορισμό. Έχει να εκπληρώσει κάτι, έχει να παραδώσει κάποιο μήνυμα, έχει να ολοκληρώσει κάποιο έργο. Δεν βρίσκεσαι τυχαία εδώ. Βρίσκεσαι. Я не знаю, что это такое.